Τον Μάρτιο του 1917 από Βουλγάρους στρατιώτες κατά τη διάρκεια της πρώτης βουλγαρικής κατοχής. Από το έτος 2014 ανήκει στην ιδιωτική συλλογή του Ουσάνου Μουσείου της Βίβου, ενώ προσφάτως αποφασίστηκε από τους ελογημοτάτους Τιμ Κρίμ και Έφρυ Πλόχα. Όσοι όμως κινήθηκαν με άλλα ελαττήρια και τα είδαν ως αντικείμενα απλά αξίες, αυτοί, όπως ανέφερε και ο κύριος καθηγητής, με τόση γλαφυρότητα και τόσο συναισθηματισμό, που είναι απόλυτα δικαιολογημένος και νόμιζω ότι μίλησε στις ψυχές όλων μας, αυτοί οι άνθρωποι απλά επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στην εγκληματική αυτή ενέργεια που έγινε εδώ. Ο Πατριάρχης μου έδωσε την εντολή, τον οποίο έχω τη μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ ενώπιον σας σήμερα, μου έδωσε την εντολή να σας διαβεβαιώσω πρώτον ότι ο ίδιος θα ενδιαφέρεται προσωπικά πάντοτε όπου εντοπίζονται τα κλεμμένα χειρόγραφα και τα κειμήλια της Μονής, να αγωνίζεται σε όλα τα επίπεδα για να επιτευχθεί η επιστροφή τους στο μοναστήρι. Και η δεύτερη εντολή που μου έδωσε είναι για όλα τα χειρόγραφα στα οποία αναφέρθηκε ήδη ο κύριος καθηγητής και βρίσκονται στην Αμερική, όλες οι υπηρεσίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, οι νομικές και οι άλλες, τίθενται στη διάθεση της Μονής για να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο την επιστροφή τους.